Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Στο Ιερό Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Ιησούς και Κύριός μας μας υπαγορεύει ποια θα πρέπει να είναι η προσευχή μας. Από μικρά παιδιά μαθαίνουμε να λέμε την Κυριακή προσευχή. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον αιτιούσιον, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέχισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Σε ένα υπέροχο κείμενο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποστολικής Διακονίας, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Βασίλειος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους, κάνει μια εκτενή ανάλυση της Κυριακής Προσευχής του γνωστού σε όλους μας Πάτερ ημών. Αυτό θα είναι και το θέμα της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Μας λέει λοιπόν ο πατήρ Βασίλειος πως ο Κύριος μας δίδαξε την προσευχή που εκείνος έκανε, μας έδωσε τη ζωή του που εκείνος έζησε και μας δίδαξε τον ίδιο τον εαυτό του. Και αυτό είναι η αλήθεια του Ιησού Χριστού. Και όπως μας είπε άλλη φορά, εγώ ημί η άμπελος και ημείς, εσείς δηλαδή, τα κλίματα. Και πως η σχέση του κλίματος και της αμπέλου είναι μια σχέση οργανική και όπως αθόρυβα προχωρά ο χυμός της αμπέλου προς τα κλίματα, έτσι και ο Κύριος μας έδωσε όλη την ύπαρξή του, οπότε μέσα στην προσευχή αυτή, αν την κάνουμε συνειδητά και αν τη ζούμε, ζούμε εν Χριστώ Ιησού. Αλλά ας αρχίσουμε να διαβάζουμε την προσευχή αυτή και να την παρακολουθούμε φράση προς φράση. Η πρώτη φράση λοιπόν του Πάτερ ημών λέει «Πάτερ ημών». Νομίζω ότι η αμαρτία μας είναι μεγάλη, η μεγάλη είναι μία. Πολλές φορές απογοητευόμαστε και ξεχνάμε ένα πράγμα. Όχι ότι είμαστε αδύνατοι, αλλά ότι ο Θεός μας αγαπάει. Αν έχουμε ένα κεφάλαιο, εμείς οι αδύνατοι, είναι ότι ο Θεός μας αγαπά και ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Λέμε ότι οι πατέρας, η μάνα αγαπούν το παιδί τους, όχι γιατί είναι καλό, αλλά γιατί είναι παιδί τους. Οπότε, είναι μεγάλο πράγμα αν αυτή τη συνείδηση την αποκτήσουμε και νιώσουμε ότι μπορούμε εμείς να πούμε το Θεό πατέρα μας. Γιατί αυτή η λέξη τα λέει όλα. Αμέσως μας βάζει μέσα στο κλίμα της Εκκλησίας. Μπορεί να είναι κανένας ορφανός, μπορεί να τον έχουν εγκαταλείψει οι δικοί του, μπορεί όλα να τα έχει χάσει και να αισθάνεται μόνος. Από τη στιγμή όμως που ο Θεός είναι πατέρας του, νιώθει μια ασφάλεια, μια σιγουριά και όλος ο κόσμος γίνεται δικό του σπίτι. Θα τολμούσα να πω εδώ και το εξής. Μήπως δεν θα ήταν καλύτερα να μας εγκαταλείψουν όλοι για να νιώσουμε αυτή την αγάπη του Θεού? Θα ρω πως και αυτό ακόμα ακραίο, αλλά μπορούμε να το πούμε. Γι' αυτό βλέπετε και ο Κύριος στους μακαρισμούς του λέγει «Μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι διψώντες, μακάρι οι πεινώντες, μακάρι οι κλαίοντες». Δηλαδή,
Μακάρι να στερηθούμε τη στοργή την ανθρώπινη, να τα χάσουμε όλα για να νιώσουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Θυμάμαι μια φορά που ερωτήθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα τι είναι μοναχός. Αυτή είπε αυθόρμητα ότι μοναχός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρέμεται από ένα σχοινί και το σχοινί αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Νομίζω ότι αυτό τελικά μπορούμε να το πούμε για κάθε άνθρωπο. Ότι ο άνθρωπος έχει μια δύναμη στη ζωή του και η δύναμη αυτή είναι ότι ο Θεός τον αγαπά. Ήλθαμε στη ζωή και ελπίζουμε γιατί κάποιος μας αγαπά. Και αυτός ο κάποιος είναι δυνατός άσχετα αν εμείς είμαστε αδύνατοι. Η επόμενη φράση, ο εν της ουρανής. Πατέρας μας λοιπόν δεν είναι απλώς κάποιος που μπορεί να εντοπιστεί εδώ και εκεί, αλλά είναι ο εν της ουρανής. Ο ουράνιος πατέρας, οπότε όλος ο κόσμος, όλος ο ουρανός γίνεται το δικό μας το σπίτι. Έτσι λοιπόν μπορούμε να νιώσουμε άνετα και ελεύθερα. Γι' αυτό λέγεται ότι όταν είπαν στον Ευάγριο τον Ποντικό, έναν από τους πατέρες της Εκκλησίας, τους πρώτους ασκητές της Νητρίας, ότι ο πατέρας του πέθανε, αυτός αντέδρασε αυθόρμητα και λέει «Μη βλασφημείτε, ο πατέρας μου δεν πέθανε ποτέ». Έτσι λοιπόν με την πρώτη φράση ο Κύριος μας δίνει κουράγιο, μας κάνει δικούς του αδελφούς και μας λέει τον πατέρα του να το λέμε και δικό του πατέρα και δικό μας πατέρα. Και γιατί κάτι άλλο λένε οι πατέρες, λέμε τον Θεό Πάτερ ημών, δηλαδή δεν λέμε απλώς πατέρα μου, οπότε ο Θεός είναι όλων πατέρας μας και έτσι όλοι είμαστε μεταξύ μας αδελφοί. Η επόμενη φράση λέει «Αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου». Σε αυτές τις δύο φράσεις οι πατέρες της Εκκλησίας μας βλέπουν την παρουσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι λοιπόν, σε αυτές τις τρεις φράσεις «Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου» είναι παρούσα όλη η Αγία Τριάδα. Το όνομα του Θεού Πατρός είναι ο Λόγος του Θεού Πατρός, ο Υιός του Θεού και η Βασιλεία του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Υπάρχει μάλιστα μια γραφή του Ευαγγελίου παλαιότερη που αντί να λέει «Ελθέτω η βασιλεία σου», λέει «Ελθέτω το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και καθαρισά το ημάς». Οπότε εδώ έχουμε παρούσα την Αγία Τριάδα. Είναι αυτό που λέμε «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον». Αγιασθήτω το όνομά σου. Παρακαλούμε εμείς να αγιασθεί το όνομα του Θεού. Εδώ αν βλέπουμε αυτά που λένε οι πατέρες ότι το όνομα του Θεού Πατρός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, αυτό το αγιαστείτε το όνομά σου, μπορούμε να το συνδέσουμε με εκείνο που λέει ο Κύριος, εγώ αγιάζω με αυτόν, είναι και αυτή ως συνηγιασμένη εν αληθεία. Και το αγιάζω με αυτόν του Κυρίου σημαίνει ότι εγώ θυσιάζω τον εαυτό μου για να αγιαστούν εν αληθεία στην πραγματικότητα οι πιστοί. Έτσι λοιπόν όταν και εμείς λέμε αγιαστείτε το όνομά σου, είναι σαν να λέμε ας αγιαστεί η θυσία του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος είναι ο αγιασμός, η απολύτρωση και η δικαιοσύνη ημών. Και ελθέτω η βασιλεία σου. Να έλθει το Πνεύμα το Άγιο στην Πεντηκοστή. Και πάντοτε έρχεται το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία είναι μια συνεχής Πεντηκοστή. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις τρεις φράσεις βλέπουμε παρούσα όλη την Αγία Τριάδα, αλλά μπορούμε να δούμε σε αυτές τις τρεις φράσεις και την πραγματικότητα της επικλήσεως της κεντρικής ευχής της Θείας Λειτουργίας. Αυτό που ο ιερεύς παρακαλεί τον Ουράνιο Πατέρα, να στείλει δηλαδή το Πνεύμα του Πανάγιον και να ποιήσει τον Άρτον και τον Ίνων σώμα και αίμα Χριστού. Και φτάνουμε στην τέταρτη φράση, η οποία είναι η κεντρική φράση του Πάτερ ημών και το κεντρικό σημείο της ζωής του Κυρίου και της δικής μας ζωής. Είναι το «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Ίσως αυτή η φράση «Γεννηθήτω το θέλημά σου» μπορεί να παρομοιαστεί με το αμήν της επικλήσεως. Και αυτό το γεννηθεί του θέλημά σου είναι η κατάληξη και η ανακεφαλαίωση των προηγουμένων φράσεων. Στις προηγούμενες φράσεις λέμε αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Αναφερόμαστε στο Θεό. Λέμε το όνομά του να αγιαστεί η βασιλεία του, να έλθει το θέλημά του και το θέλημά του να γίνει. Δίνουμε τα πάντα στο Θεό και αυτό επικυρώνεται και ανακεφαλαιώνεται με αυτή τη φράση. Γεννηθεί το θέλημά σου. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι σημασία έχει το γεννηθεί το θέλημά σου, θα είναι καλό να θυμηθούμε αυτό που είπε ο Κύριος γιατί κατέβηκε από τον ουρανό.
Εγώ κατέβηκα εκ του ουρανού ή να ποιώ το θέλημα του Πέμπτου Σαντός με Μπαντρός και να τελειώσω αυτό το έργο. Και το άλλο πάλι που λέω, η κρίση η εμή δικαιαστή. Η κρίση μου είναι δίκαιη και σωστή, γιατί ούζητο το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του Πέμπτου Σαντός με Πατρός. Και κάτι άλλο, θυμάστε που ο Κύριος συναντήθηκε με τη Σαμαρίτιδα. Όταν ήλθαν οι μαθητές, είπαν στον Κύριο, Ραβή, φάγε. Και εκείνος τους απάντησε ότι έχω εγώ βρώσει φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε. Εγώ δηλαδή έχω να φάω ένα φαγητό το οποίο εσείς ούτε καν το ξέρετε. Εμών βρώμα εστίνει να ποιώ το θέλημα του Πέμπτου Σαντός με και τελειώσω αυτό το έργο. Αυτό λέει που εμένα με τρέφει είναι να ποιώ το θέλημα του Πέμπτου Σαντός με Πατρός. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πράγμα το οποίο καθορίζει τη ζωή του Κυρίου και τη ζωή του χριστιανού. Γι' αυτό βλέπουμε τον Κύριο στη συνέχεια την ώρα της προσευχής στη Γεθσημανή, την ώρα της πραγματικής αγωνίας, θα έλεγε κανείς την ώρα ενός δυνατού σεισμού που τα πάντα δοκιμάζονται, και ο Κύριος γενόμενος στην αγωνία εκτενέστρων προσήφιετο, να λέει «Πάτερ μου, ίου δύναται τούτο το ποτήριον παρελθύν επ' εμού, εάν μη αυτό πείω γεννηθεί το θέλημά σου». Αυτό που μας είπε ο Κύριος να λέμε, και εκείνος το είπε στη δύσκολη στιγμή και προχωρεί ο Κύριος ήρεμα, αλλά παντοκρατορικά προς το πάθος, ακριβώς γιατί λέγοντας όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Αμέσως στρέφεται εσωτερικά, παίρνει άλλη δύναμη και προχωρεί. Δεν θα ήταν άσχημα να πάμε τώρα για μια στιγμή και στη δικιά μας τη ζωή. Αγωνιζόμαστε στη ζωή μας, αρχίζουμε, έχουμε σχέδια, έχουμε προγράμματα, προχωράμε καλά, αλλά σε μια στιγμή μπορεί να περάσουμε δυσκολίες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην περάσει τη Γεθσημανή του. Και την ώρα που τα πάντα καταραίουν, τότε μόνο τα πάντα αναστένονται και τότε μόνο καταλαβαίνει κανείς αυτό που είπε ο Κύριος, ότι το να ποιώ το θέλημά του Πέμπτου Σαντός με Πατρός και όχι το δικό μου, αυτό είναι που με τρέφει. Εκείνη τη στιγμή που τα πάντα καταστρέφονται και δεν υπάρχει καμία ελπίδα πουθενά και κανένα φως και τα πάντα είναι σκεπασμένα με σκοτάδι, αν ο άνθρωπος πει «Θεέ μου, να γίνει το θέλημά σου», αμέσως παίρνει μια άλλη δύναμη, ανασταίνεται και προχωρεί παντοκρατορικά και σεμνά προς την οδό, προς την διάβαση, προς το Πάσχα που είναι ο Χριστός, σε μια εξέλιξη που δεν σταματά ποτέ. Και τότε εκ των υστέρων θα ευχαριστεί κανείς το Θεό όχι για τις ευκολίες, αλλά για τις δυσκολίες της ζωής του και για τη Γεθσημανή του, η οποία τον ανάγκασε μέσα στην εξάρθρωση του εαυτού του να πει το λογισμό του ελεύθερα να καταλήξει «Θεέ μου, να γίνει το δικό σου θέλημα». Αυτό το γεννηθείτε το θέλημά σου μοιάζει με το γεννηθείτε το δημιουργικό, αυτό που λέει ο Κύριος. Είπε και γεννήθησαν ενετήλατο και εκτίσθησαν. Και με το λειτουργικό γεννηθείτε, όταν ο ιερεύς ιερουργεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και παρακαλεί τον Πατέρα να καταπέμψει το Άγιο Πνεύμα και να ποιήσει τον άρτον σώμα Χριστού και το εν το ποτηρίο αίμα Χριστού και λέει το αμήν, αμήν, αμήν. Οπότε ήδη έγινε το μυστήριο. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ του δημιουργικού γεννηθείτο και του λειτουργικού. Όταν ο άνθρωπος συνειδητά πει «Θεέ μου, να γίνει το θέλημά σου και σε μένα», μοιάζει και με αυτό που είπε η Παρθένος στον Αρχάγγελο Γαβρίλ, «Γέννητό μου κατά το ρήμα σου». Να γίνει σε εμένα, στην ύπαρξή μου, μέσα μου κατά το ρήμα σου, Θεέ μου, να γίνει κατά το θέλημά σου. Οπότε ο άνθρωπος αγιάζεται και παίρνει μια άλλη δύναμη. Λέει ο Αββάς Ισαάκ κάπου ότι άνθρωπος μπορεί υπακούντας στο Θεό να γίνει Θεός κατά χάριν και να δημιουργήσει εκ του μη όντως νέους κόσμους. Ο άνθρωπος γίνεται τελείως νέος, ο αδύνατος παίρνει άλλη δύναμη και ο νεκρός παίρνει νέα ζωή και προχωρεί. Τότε καταλαβαίνει ότι πράγματι είναι τροφή πραγματική το να καταλήξει να πει ήρεμα «Θεέ μου, να γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου». Ο αληθινός θεολόγος δεν είναι αυτός που πάει στο πανεπιστήμιο και παίρνει άριστα επειδή θυμάται μερικές χρονολογίες και μερικά ονόματα ή γράφει μία εργασία. Αλλά αληθινός θεολόγος που γνωρίζει ποια είναι η δύναμη και η αλήθεια της διδασκαλίας του Κυρίου είναι αυτός ο οποίος στη δύσκολη στιγμή λέγει «Μη το αιμόν, αλλά το σον γενές το θέλημα». Τότε όλος ο Θεός μπαίνει μέσα του, τον ίδιο τον άνθρωπο τον κάνει θεολόγο, τον κάνει Θεό κατά χάριν και προχωρεί εν Χριστώ Ιησού με ένα άλλο τρόπο μπροστά.
Και όπως ο Κύριος αναστημένος προχωρούσε και κλεισμένον των θυρών, έτσι και ο άνθρωπος αυτός αδύνατος, αλλά και παντοδύναμος με τη χάρη του Θεού, προχωρεί είτε τα προβλήματα είναι λυμμένα ή ανοιχτά. Γι' αυτό, αν τυχόν περνάμε δυσκολίες, σας λέμε στο λογισμό μας ελεύθερα, όπως θέλει κανείς να εκφραστεί, ας εκφραστεί, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας. Αλλά στη συνέχεια ας πούμε, Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, εσύ με αγαπάς πιο πολύ από ό,τι τους αγαπώ εγώ και πιο πολύ ανήκουν σε εσένα όλοι από ό,τι ανήκουν σε εμένα. Οπότε ας γίνει το θέλημά σου. Αν τυχόν το θέλημά σου εξωτερικά φαίνεται καταστροφή, να είναι καταστροφή. Καλύτερα μια θεοθέλητη καταστροφή παρά οποιαδήποτε επιτυχία με την ανθρώπινη βούληση που είναι αληθινό χαντάκωμα και αληθινή καταστροφή. Τότε το γεννηθεί το θέλημά σου είναι η φράση που μας τρέφει και μας ανασταίνει σε έναν άλλο χώρο. Η άλλη φράση είναι «ως εν ουρανώ και επί της γης». Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Ο Χριστός βάζει τον καθένα μας υπεύθυνα για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Δεν λέει Θεέ μου να γίνει το θέλημά σου στη ζωή μου, αλλά να γίνει το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, να γίνει σε ολόκληρη τη γη». Θυμάμαι σε ένα νησί στην Κο που είχα πάει μία φορά, μας λέει ο πατέρας Βασίλειος βέβαια, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σιβήρων. Είχε δει μια γριούλα να λέει: «Εγώ δεν ξέρω γράμματα και δεν ξέρω να κάνω καμία προσευχή, μα ούτε το πιστεύω μπορώ να πω, ούτε το πατεριμόν. Γι' αυτό το βράδυ, όταν πέσω να κοιμηθώ, κάνω το σταυρό μου και παρακαλώ ο Θεός να ξημερώσει με το καλό όλο τον κόσμο». Και ρωτάει τότε τον πατέρα Βασίλειο: «Καλά κάνω?» Και λέει τότε ο πατέρας Βασίλειος: «Καλά κάνεις». Βλέπετε, η γριούλα είχε συλλάβει το μυστικό της ευχής αυτής. Και επειδή ζούσε μέσα στην Εκκλησία και επειδή είχε τη χάρη του Χριστού που κυκλοφορούσε μέσα στην ύπαρξή της αθόρυβα, όπως πάει ο χυμός της αμπέλου προς το κλίμα, γι' αυτό χωρίς να ξέρει γράμματα, έκανε αυτό το αληθινό, παρακαλούσε ο Θεός να ξημερώσει με το καλό όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν λέμε, ως εν ουρανώ και επί της γης. Παρακάτω λέμε, τον άρτον ημών των επιούσιων. Όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό να περάσουμε τη Γεσθημανή και να πούμε στην δύσκολη στιγμή Θεέ μου γεννηθεί το θέλημά σου και δεν δυσανασχετούμε, δεν αγανακτούμε, αλλά αυτό το δεχόμαστε με καρτερία και ηρεμία, τότε νομίζω ότι είναι ικανό το πνευματικό μας στομάχι να χωνέψει την όντως τροφή. Και η όντως τροφή πάλι είναι ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Είδα το τι είπε, «Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς, εάν τη σφάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Εγώ είμαι ο αληθινός ο άρτος, ο ζωντανός δηλαδή, που κατέβηκε από τον ουρανό. Και αν κανείς φάει από αυτόν τον άρτο, θα ζήσει και δεν πρόκειται να πεθάνει». Δηλαδή, παίρνει από τώρα μια δύναμη και μια χάρη η οποία τον βοηθά να ξεπεράσει τον θάνατο. Ήδη από τώρα, ενώ βρίσκεται εν σαρκή, βρίσκεται μέσα στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό, όταν λέει ο Κύριος, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, τι ακριβώς θέλει να πει. Και λένε οι πατέρες μας, ο επιούσιος σημαίνει ο άρτος που αφορά την ουσία του ανθρώπου ή ο άρτος της επιούσης ημέρας. Επιούσα ημέρα είναι η επόμενη ημέρα και η επόμενη ημέρα είναι ο επόμενος αιών, είναι η βασιλεία των ουρανών. Έτσι λοιπόν παρακαλούμε τον Θεό Πατέρα να μας αξιώσει της επιούσης ημέρας, του ουρανίου άρτου του Ιησού Χριστού, να μας τον δώσει σαν τροφή αληθινή από σήμερα. Και ενώ βρισκόμαστε εν σαρκή, ενώ βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ο αληθινός άρτος που θα μας τρέφει να είναι ο άρτος των αγγέλων, ο άρτος της επιούσης ημέρας, ο άρτος της μελούσης ζωής και βασιλείας. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Σε αυτό το σημείο θυμόμαστε την προσευχή του Κυρίου μας που είπε για τους σταυρωτές του «Πάτερ άφες αυτής, ούγαρ είδαση τυπιούση». Ο Κύριος του συγχώρεσε και επειδή δεν υπήρχε καμία δικαιολογία γι' αυτό, ο Κύριος βρήκε μια δικαιολογία για αυτούς ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. «Και άφεση μην, ως και εμείς αφίεμεν». Η φράση αυτή έχει κάτι λίγο το πιο απαιτητικό. Δεν μας λέει ο Κύριος να παρακαλούμε το Θεό Πατέρα να μας βοηθήσει να συγχωρούμε τους άλλους, αλλά λέμε ότι εμείς οπωσδήποτε συγχωρούμε. Και λέει ο Γρηγόριος Νήσις
ότι εδώ εμείς σαν να λέμε στο Θεό Πατέρα να λάβει εμάς σαν υπόδειγμα και να μας συγχωρήσει και εμάς. Αλλά αν τυχόν εμείς δεν συγχωρούμε, τότε τίποτα δεν γίνεται και το είπε ο Κύριος ξεκάθαρα. Εάν δεν της αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Μπορεί να πηγαίνουμε στα κατηχητικά, μπορεί να πηγαίνουμε στις ομιλίες, στις εκκλησίες, να κοινωνούμε και να προχωρούμε στην πνευματική ζωή, μπορεί να κάνουμε θαύματα και όμως να μην συγχωρούμε κάποιον. Αλλά εάν δεν συγχωρούμε, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμηθούμε κάτι που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός στους ανθρώπους που απευθυνόταν. «Πονάω», έλεγε, «γιατί δεν έχω χρόνο να σας δω όλους χωριστά τον καθέναν σας και να εξομολογηθείτε και να μου πείτε τα παράπονά σας και να σας πω και εγώ ότι με φωτίσει ο Θεός. Αλλά επειδή δεν μπορώ να σας δω όλους, θα σας πω μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να εφαρμόσετε. Και αν αυτά εφαρμόσετε, θα προχωρήσετε καλά. Το πρώτο είναι να συγχωράτε τους εχθρούς σας». Και για να τους κάνει να καταλάβουν τι ήθελε να πει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τους δίνει ένα παράδειγμα. Ήλθαν δύο να εξομολογηθούν, ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο Πέτρος μου είπε: «Άγιε του Θεού, εγώ από μικρός πήρα τον καλό δρόμο. Ζω στην εκκλησία, έχω κάνει όλα τα καλά, προσεύχομαι, κάνω ελεημοσύνες, έχω κτίσει εκκλησίες, έχω κτίσει μοναστήρια, έχω ένα μικρό ελαττωματάκι όμως, ότι δεν συγχωρώ τους εχθρούς μου». Και λέει ο Άγιος Κοσμάς: «Εγώ αυτόν τον αποφάσισα για την κόλαση και είπα όταν πεθάνει θα τον πετάξουν στον δρόμο να τον φάνε τα σκυλιά». Μετά από λίγο έρχεται ο Παύλος, ο οποίος εξομολογήθηκε, μου λέει: «Εγώ από μικρός πήρα το στραβό το δρόμο. Έχω κλέψει, έχω ατιμάσει, έχω σκοτώσει, έχω κάψει εκκλησίες, μοναστήρια, δηλαδή είμαι σαν δαιμονισμένος. Μόνο ένα καλό έχω, ότι συγχωρώ τον εχθρό μου». Και λέει ο Άγιος Κοσμάς: «Εγώ κατέβηκα, τον αγκάλιασα, τον φίλησα και του είπα σε τρεις μέρες να κοινωνήσει». Αυτός που είχε όλα τα καλά, με την κακότητα να μην συγχωρεί τον εχθρό του, όλα αυτά τα μόλυνε, όπως έχουμε εκατοντάδες οκάδες ζυμάρι και βάζουμε λίγο προζύμι και κουφίζει όλο το ζυμάρι. Από την άλλη μεριά, ο άλλος που έχει κάνει όλα τα κακά, συγχωρούσε τον εχθρό του. Αυτό έδρασε μέσα σε όλα αυτά σαν μια φλόγα κεριού και τα κάψε όλα. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό. Και πολλές φορές η ζωή μας ολόκληρη βγάζει μια αποφορά, αντί να είναι άρωμα Χριστού, και δεν ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό. Να γιατί γίνεται. Να συγχωρούμε λοιπόν. Να μην κρατήσουμε καμία κακία για κανέναν. Τότε η ζωή μας θα προχωρήσει μπροστά. Αν αυτό δεν κάνουμε, τότε όλες οι θεολογίες μας και όλες οι αγιότητες μας πάνε χαμένες. Γι' αυτό ακριβώς λέει ο Κύριος: «Άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών». Ένα ελάχιστο πράγμα φτάνει για να σε βάλει στην βασιλεία των ουρανών. Και ένα ελάχιστο πράγμα μπορεί να βρωμήσει όλη τη ζωή μας. «Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού». Λέμε «μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν» και από την άλλη ο Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος λέει «πάσαν χαράν υγίσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης». Την απορία μας τη λύνουν οι πατέρες. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέει ότι υπάρχουν δύο ειδών πειρασμοί. Από τη μία μεριά έχουμε τους ειδονικούς και προαιρετικούς που γεννούν τη αμαρτία. Σε αυτούς παρακαλούμε τον Κύριο να μην επιτρέψει να μπούμε και να παρασυρθούμε. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν άλλοι πειρασμοί και δοκιμασίες, οι απροαίρετοι και οδυνηροί πειρασμοί, οι οποίοι κολλάζουν την φιλαμαρτήμονα γνώμη, οι οποίοι σταματούν την αμαρτία. Έτσι λοιπόν, παρακαλούμε να μην πέσουμε στους πρώτους πειρασμούς, τους ειδονικούς και προαιρετικούς, αλλά αν τυχόν πέσουμε στις άλλες δοκιμασίες, πρέπει να τις δεχόμαστε με κάθε χαρά, γιατί αυτοί οι πειρασμοί φέρνουν τη γνώση, την ταπείνωση, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και θυμάστε αυτό που λέει στο γεροντικό: «Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος». Αν βγάλεις από τη ζωή μας τους πειρασμούς, αυτές τις δοκιμασίες, κανείς δεν πρόκειται να σωθεί. «Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Η τελευταία φράση αυτής της προσευχής είναι ο πονηρός. Η πρώτη φράση της προσευχής μας είναι το Πάτερ ημών. Ο Θεός είναι η πρώτη λέξη, η πρώτη πραγματικότητα. Τελευταίος δε είναι ο πονηρός. Η ζωή μας κινείται μεταξύ του πονηρού και του Θεού. Ο πονηρός δεν άφησε κανέναν απείραστο. Ούτε τον πρώτο Αδάμ στον παράδεισο, ούτε το δεύτερο Αδάμ, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όταν βγήκε στην έρημο. Και λέει ο Κύριος πάλι ότι το γένος τούτο εν ουδενή δύναται εξελθήν ή μη εν προσευχή και νηστεία. Δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από το πονηρό
παρά με την προσευχή και την νηστεία. Δεν φεύγει ο πονηρός με τη λογική όπως δεν φεύγει το καρκίνο με τις ασπιρίνες. Δεν φεύγει ο διάβολος με τις εξυπνάδες. Λέει και ένας μοναχός ότι ο μεγαλύτερος δικηγόρος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με το μικρότερο διάβολο. Γι' αυτό δεν πρέπει να αρχίσουμε συζήτηση με τον πονηρό. Ας τον αφήνουμε και να φεύγουμε. Το θέμα στην πνευματική ζωή είναι να αποκτήσουμε τη διάκριση στην πνευματική, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα αν κάτι είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο. Μα θα πει κανένας, εγώ είμαι αδύνατος άνθρωπος. Πώς μπορώ να αποκτήσω αυτή τη διάκριση? Νομίζω τα πράγματα είναι απλά εάν τυχόν κάνουμε συνειδητά αυτή την προσευχή που μας δίδαξε ο Κύριος. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε από πίσω, εάν συγχωρούμε τους εχθρούς μας, συζητεί, εάν τρεφόμεθα με τον ουράνιον άρτον, εάν στη δύσκολη στιγμή λέμε Θεέ μου να γίνει το θέλημά σου, και αν νιώθουμε το Θεό Πατέρα μας, τότε ενώ είμαστε πάρα πολύ αδύνατοι, θα είμαστε ταυτόχρονα και πανίσχυροι. Εάν αντίθετα κάνουμε το θέλημά μας και δεν συγχωρούμε τον άλλον, τότε τον διάβολο από μυρμήγκι τον κάνουμε λιοντάρι και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με καμία δύναμη. Αντίθετα, αν λέμε το θέλημα του Θεού να γίνει, εγώ δεν ξέρω τίποτα, αν συγχωρούμε συζητή, αν τη στιγμή που μας έχουν σκοτώσει εμείς σκοτωμένοι, μπορούμε να πούμε ότι δεν κρατάμε καμία κακία για αυτόν που μας σκότωσε και λέμε έχει ο Θεός, δεν πειράζει, τότε ο άνθρωπος αυτός ο αδύνατος είναι παντοδύναμος και μπορεί να τα βάλει πέρα και με το διάβολο που γίνεται μπροστά στον άνθρωπο μυρμήγκι και προχωρεί ελεύθερα. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί μας, στη Γεθσημανή, όταν ο Κύριος γενόμενος στην αγωνία εκτενέστρωνε προσήφχετο και είπε ούτω εμών θέλημα γενέστο. Αναφέρεται εκεί στην Αγία Γραφή ότι όφθηδε αυτό άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτό. Και επίσης όταν στην έρημο είπε «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Τότε τον άφησε ο διάβολος και οι δου άγγελοι προσήλθουν και διεικώνουν αυτό. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και σε εμάς. Αν λέμε την προσευχή αυτή, αν ζούμε τη ζωή αυτή, ο πονηρός φεύγει, η διάκριση η πνευματική έρχεται μέσα μας και οι άγγελοι μας διακονώνουν. Και μπορούμε να νιώσουμε αυτή τη συντροφιά των αγγέλων και μπορούμε από τώρα να ζήσουμε στον ουρανό και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις φράσεις τις Κυριακές και να πούμε ότι η ζωή μας γίνεται τότε αγγελόκτιστη, θεοσκέπαστη. Τότε ο άνθρωπος ο μικρός γίνεται με τη χάρη του Θεού παντοδύναμος. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας να μπει το ανέσπερον φως. Καληνύχτα σας.